ξεκίνησε με το Γαλλοπρουσικό πόλεμο, όπου το Παρίσι άρχισε να πολιορκείται από τους Πρόσους και ουσιαστικά αυτές οι συνεχείς ήττες της Γαλλίας κατέστησαν ανίκανη τη γαλλική κυβέρνηση να υπερασπιστεί τη χώρα, ώστε οδήγησαν στο να υπογράψει ανακοχή και να οδηγήσει στο πιο φοβερό αλλά και ενδεικτικό της πραγματικότητας της τότε, στο να συμμαχίσει με τον εθνικό εχθρό, αλλά ταξικό σύμμαχο της Γαλλίας, θέτοντας τους πιο δυσβάσταχτους για το λαό όρους. Ουσιαστικά συμβαίνει η εξέγερση της εθνοφρουράς, του λαϊκού στρατού και της εργατικής τάξης και ανακηρύσσεται η κομμούνα, ένα δημοτικό συμβούλιο 90 συμβούλων με εκλογές από το λαό, η οποία προχωρεί σε κάποια άμεσα, πιο λαϊκά, ριζοσπαστικά και δίκαια νομοθετήματα, που από όσα διάβασα και εγώ και όσα αναδεικνύει και η εφημερίδα και το περιοδικό μας, οδηγούν σε ένα λειτουργικό, ας πούμε, πλαίσιο της κοινωνίας, στο οποίο καταργείται ο στρατός, ο κρατικός στρατός και η αστυνομία, γίνεται ένας διαχωρισμός της εκκλησίας από το κράτος και κάποια μέτρα, ας πούμε, οικονομικά, όπως διαγράφονται κάποια χρέη από ενίκεια, παγιώνονται κάποιες εξώσεις, εξισώνονται μισθοί του εργάτη με τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων στα 6.000 φράγκα. Και γενικότερα τα πιο σημαντικά, ας πούμε, να διοργανώνεται το εκπαιδευτικό σύστημα, γίνεται πολύ πιο λαϊκό και συμφεροντολογικό προς το λαό ως προς τη λειτουργία του. Αναλαμβάνουν ουσιαστικά τη διοίκηση και τη λειτουργία των εργαστηρίων οι συνεριστικές ενώσεις των εργαζομένων και καταργούνται ουσιαστικά η εκμετάλλευση και η ανισότητα. Σε αυτό το κλίμα, από τα πιο αξιοσημείωτα είναι ότι για πρώτη φορά στην ιστορία πολύ κυρίαρχο ο ρόλος των γυναικών είναι σημαντικά κυρίαρχος και καθοριστικός, αλλά και των παιδιών στον αγώνα. Κάτι που συμβαίνει πρώτη φορά και συμβάλλει πάρα πολύ για τις εξέλιξεις. Όμως όλη αυτή η προσπάθεια εν τέλει, όλος αυτός ο αγώνας πνίγηκε στο αίμα, καθώς ανέδειξε ένα νέο δρόμο που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Η συνειδητοποίηση δηλαδή της τεράστιας σημασίας του αγώνα αυτού για το λαό και για τις συνειδήσεις των ανθρώπων αποτέλεσε την κύρια αιτία που εναντίωσε, ας πούμε, τους από πάνω απέναντι στο λαό και οδήγησε, ας πούμε, σε αυτή τη βίαιη αντιμετώπιση της κομμούνας, του αγώνα, του παρισινού λαού και στο εξής. Ο Πάνος θα παρουσιάσει τα γεγονότα, θα σχολιάσει κτλ. Και αργότερα θα περιμένουμε δικές σας ερωτήσεις, τοποθετήσεις, ώστε να ανοίξουμε μια συζήτηση και να καταλάβουμε λίγο βαθύτερα όλα τα γεγονότα και όλο το κομμάτι της παρισινής κομμούνας. Καλησπέρα και από μένα. Πριν και κατά τη διάρκεια αυτών των 72 ημερών της κομμούνας και με ένα πολύ σύντομο πλαίσιο του πριν, γιατί μιλάμε για πράγματα του 19ου αιώνα, εν πολλής και σε πολλούς ή πολλές, όχι αυτονόητα ή γνωστά, και άρα θα προσπαθήσω πρώτα σύντομα να δώσω μια τέτοια εικόνα για να περάσουμε μετά στη συζήτηση επί κάποιων σημείων που κατά τη γνώμη μου είναι τα πιο ενδιαφέροντα και χρήσιμα από όλη αυτή τη σημαντική ιστορική εμπειρία. Τα γεγονότα θα είναι υποχρεωτικά κάπως περιληπτικά και με ελλείψεις και με κάποια πράγματα που δεν θα αναφέρονται. Άρα, πέρα από τοποθετήσεις, γνώμες για όλα όσα θα ανοίξουμε και κάθε απορία, κάθε ερώτημα που προκαλούν ελλείψεις της εισήγησης, ελεύθερα και θα είναι πάρα πολύ καλό και εσείς να τα πείτε για να τα λύσουμε μετά ή να εξειδικεύσουμε πάνω στην κουβέντα. Η Γαλλία που γίνανε τα γεγονότα της εποχής είναι μια αυτοκρατορία. Θα πω και παρακάτω ότι έχουν προηγηθεί αστικές δημοκρατικές επαναστάσεις
Από το 1789 και μετά έχει μπει σε μια περίοδο πολιτικών συγκρούσεων, εξεγέρσεων, δημοκρατικών αγώνων ενάντια στο παλιό καθεστώς, το φεουδαρχικό, το αυτοκρατορικό, που θύμιζε μεσαίωνα. Είναι δεκαετίες ταραγμένων τέτοιων χρόνων. Προσπαθεί το παλιό καθεστώς να παλινορθωθεί και ούτω καθεξής. Το 1851, για να τρέξουμε, το παλιό καθεστώς πετυχαίνει την παλινόρθωσή του, το αυτοκρατορικό, που το έχουν αμφισβητήσει οι αστεί δημοκράτες εποχής. Ο Ναπολέοντας ο Βοναπάρτης ο Τρίτος, με ένα πραξικόπημα, έχει ξανακάνει τη Γαλλία μια αυτοκρατορία. Κυβερνά αυταρχικά ως αυτοκράτορας. Αυτό το καθεστώς, το παλιό καθεστώς όπως λέγαμε, το αυτοκρατορικό, υπό την ηγεσία αυτού του Ναπολέοντα, το 1870, το καλοκαίρι του 70, πηγαίνει σε πόλεμο με μια γειτονική αυτοκρατορία, την Πρωσία, αυτό που σήμερα λέμε Γερμανία, πάνω κάτω, το αντίστοιχο γεωγραφικά και πολιτικά. Δύο ανταγωνιστικές μεγάλες δυνάμεις εποχής, για διάφορα εδάφη συνοριακά και αμφισβητούμενα, πάνε σε πόλεμο. Ο Ναπολέοντας ελπίζει πέρα από τα κέρδη του πολέμου να τονώσει και το πολιτικό προφίλ, ας πούμε, της αυτοκρατορίας, να αποδείξει ότι είναι ένδοξη, καταγάγει νίκες απέναντι σε ισχυρούς στρατούς και ούτω καθεξής. Τα πράγματα δεν πηγαίνουν καθόλου έτσι. Αποδεικνύεται η αυτοκρατορική κυβέρνηση ανίκανη να διεξάγει ένα πετυχημένο πόλεμο. Ο προσφυγικός στρατός αποδεικνύεται πιο αποτελεσματικός. Και ο γαλλικός στρατός πηγαίνει από ταπεινωτική σε ταπεινωτική ήττα από την αρχή του πολέμου. Με αποκορύφωμα το Σεπτέμβρη, 2 Σεπτέμβρη, δίνεται μια μεγάλη μάχη στο Σεντάν, συντριπτική ήττα, μετά την οποία ο ίδιος ο Ναπολέον Βοναπάρτης παραδίδεται στους Πρώσους, γίνεται χμάλωτός τους, και μαζί του δεν είναι μόνο αυτός, 200.000 Γάλλοι στρατιώτες που τον έχουν ακολουθήσει στο Σεντάν για τη δόξα της αυτοκρατορίας, ηττημένοι τον ακολουθούν στην αιχμαλωσία. Ο πόλεμος έχει ήδη δείξει τις δυσκολίες που προκαλεί και ότι δεν είναι για όλες το ίδιο. Η οικονομική πίεση που προκαλεί, μια πολεμική οικονομία, όλοι οι πόροι πάνε σε ένα συλληπτικό στρατό και ούτω καθεξής. Οι δυσκολίες της προέλασης του προφυγικού στρατού και των νικών του βαραίνουν τα λαϊκά στρώματα και σε συνδυασμό με την ανικανότητα του Βοναπάρτη να οδηγήσει έστω σε νίκη όλη αυτή την προσπάθεια, αντίθετα καταλήγει ο ίδιος αχμάλωτος των Πρώσων, πυροδοτεί τεράστια οργή σε πάρα πολλές γαλλικές πόλεις, και στο Παρίσι, αλλά και στη Μασσαλία και στη Λιόν, ξεσπάνε εξεγέρσεις ενάντια στον Ναπολέοντα, ήταν την πτώση της αυτοκρατορίας, την ανατροπή του Βοναπάρτη, και κάτω από αυτή την πίεση διαδηλώσεων σε μεγάλες πόλεις και εξεγέρσεων, δήμαρχοι και βουλευτές στο Παρίσι, στην καρδιά της χώρας, σχηματίζουν μια δημοκρατική λεγόμενη κυβέρνηση, η οποία αναλαμβάνει αυτή να οργανώσει πλέον την άμυνα και της πόλης και της χώρας συνολικά, μια νέα κυβέρνηση εθνικής άμυνας, και η αυτοκρατορία καταραίει. Ο Ναπολέον ανατρέπεται με αυτόν τον τρόπο. Αυτή την κυβέρνηση τη συγκροτούν μεγαλοαστοί. Άνθρωποι διαφοροποιημένοι από την αυτοκρατορία, που τη θεωρούν αρχαϊκό είδος κυριαρχίας, αλλά με κανένα κοινό με τα εργατικά και λαϊκά στρώματα, με τελείως διαφορετικά υλικά συμφέροντα οι ίδιοι. Πλούσιοι, ισχυροί άνθρωποι που απλά επιθυμούν να κυβερνήσουν με ένα διαφορετικό πολιτικό τρόπο. Με αυτή την κυβέρνηση στην εξουσία συνεχίζεται ο πόλεμος, συνεχίζονται οι ήττες, ο προσφυγικός στρατός φτάνει έξω από το Παρίσι και αρχίζει την πολιορκία του. Η κυβέρνηση αυτή περιέγραψα το κοινωνικό της και το πολιτικό της προφίλ. Έχει ως βασική προτεραιότητα, βλέποντας την ήττα, να διαπραγματευτεί μια εκεχηρία με τους Πρώσους, την προσφυγική αυτοκρατορία, τους αντιπάλους της. Το ίδιο το Παρίσι, ο λαός του Παρισιού, που βρίσκεται υπό πολιορκία από τα κανόνια του προσφυγικού στρατού, δημιουργείται μια ιδιόμορφη συνθήκη. Υπάρχει ένα σώμα που λέγεται Εθνοφρουρά, δεν είναι ακριβώς ο τακτικός στρατός, είναι ένα σώμα
όπου κατατάσσονται εθελοντικά όποιος πολίτης είναι ικανός να φέρει όπλα για κρίσιμες συνθήκες, και έχει και ένα μικρό μισθό. Στις συνθήκες πολιορκίας είναι ο μόνος σχεδόν τρόπος να εξασφαλίσεις τα αναγκαία για να επιβιώσεις, αν είσαι εργάτης φτωχός στο Παρίσι. Και επίσης είναι ένα σώμα το οποίο είναι αναγκαίο, καθώς το Παρίσι είναι υπό πολιορκία, είναι απ' έξω ρωσικά στρατεύματα. Και άρια στην Οφρουρά εκείνη την εποχή γίνεται πόλος έλξης της μεγάλης πλειοψηφίας των εργαζομένων του Παρισιού, και για λόγους του εισοδήματος που είπα και για λόγους άμυνας της πόλης. 300.000 εργάτες υπολογίζεται ότι είχαν καταταγεί εκείνη την περίοδο, 1870 προς 1871, στην Εθνοφρουρά. Είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη που όλος ο εργαζόμενος πληθυσμός για πρώτη φορά συγκροτεί σε τέτοιες συνθήκες με άλλους σκοπούς και συνυπάρχει σε ένα δικό του σώμα. Η Εθνοφρουρά γίνεται ο χώρος όπου συνυπάρχουν ο εργαζόμενος πληθυσμός του Παρισιού, συζητάει τα προβλήματά του, την αδικία που βιώνει, ανταλλάσσει απόψεις, και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Εθνοφρουρά, συμβαίνει σταδιακά σε γειτονιές, σε χώρους τοπικούς, στα δημοτικά διαμερίσματα, δημιουργούνται αυτά τα οποία γίναν γνωστά ως λέσχες, λέσχες συζήτησης, μια παράδοση που υπήρχε από τις προηγούμενες επαναστάσεις, που όμως πλέον η διαφορά είναι ότι δεν συμμετέχουν μορφωμένοι αστεί μόνο, δικηγόροι, τέτοια στρώματα, αλλά ο εργαζόμενος λαός του πληθυσμού συγκροτεί δικές του λέσχες, που συζητάει όπου μπορεί το τι πρέπει να κάνουμε, πώς θα αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση της Εθνικής Άμυνας, η αστική κυβέρνηση, απέναντι και σε αυτή την εξέλιξη, βιάζεται πάρα πολύ να πάει να καταλήξει στην εκεχηρία να κλείσουν διαπραγματεύσεις με τους πρόσους για να μπει ένα τέλος στο πόλεμο. Το μεγαλύτερο της άγχος που βιάζεται είναι η ύπαρξη αυτού του σώματος, της Εθνοφρουράς. Είναι απέναντι σε μια συνθήκη όπου 300.000 εργάτες του Παρισιού είναι συγκροτημένοι σε ένα δικό τους ένοπλο σώμα, το οποίο δεν το ελέγχει απόλυτα η κυβέρνηση. Και άρα βιάζεται να τερματίσει τον πόλεμο για να αφοπλίσει το Παρίσι. Προτιμά την εκεχηρία και τη διαπραγμάτευση με τους πρόσους από το να επενδύσει στο να υπερασπιστούν το Παρίσι ή από κάτω με τον τρόπο τους. Είναι αυτό που είπε και η Άννη στο άνοιγμα, ότι εθνικός εχθρός οι πρόσοι επί μήνες όσο κρατάει ο πόλεμος ή και επί χρόνια στην προπαγάνδα. Όταν απειλείται η εξουσία της γαλλικής άκουσας τάξης από τον εργαζόμενο λαό του Παρισιού, φίλος και σύμμαχος οι πρόσοι, να τα βρούμε μαζί για να αποφύγουμε την απειλή της εξέγερσης του ένοπλου Παρισιού. Είναι ενδεικτικό ότι η συμφωνία την οποία επιτυχάνουν στις αρχές Γενάρη με τους πρόσους έχει πολεμικές αποζημιώσεις, πολύ βαριές, που πρέπει να καταβληθούν πολύ σύντομα. Με δεδομένο ότι οι πλούσιοι πολίτες του Παρισιού έχουν φροντίσει να δραπετεύσουν τα κεφάλαιά τους από το Παρίσι και από τη χώρα, το μάρμαρο αυτών των αποζημιώσεων θα το πληρώσουν ή από κάτω, οι οποίοι δεν είναι αυτοί που είχαν ξεκινήσει τον πόλεμο. Και κυρίως, βασικός στόχος της εκεχηρίας είναι η προσπάθεια από κοινού πλέον, των δύο πρώην εχθρών, να αφοπλιστεί το Παρίσι. Ένας στρατηγός, αντιδραστικός, άνθρωπος του καθεστώτος, αλλά αντικειμενικός στην καταγραφή της πραγματικότητας, είχε πει ότι από ένα σημείο και μετά, από όταν αποκλείστηκε η Εθνοφρουρά, οι διπλωματικές και στρατιωτικές κινήσεις της κυβέρνησης δεν λογοδοτούσαν στη διεξαγωγή ενός νησιφόρου πολέμου. Είχαν ως ανώτατο κριτήριο το φόβο μιας εξέγερσης στο Παρίσι. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο θέμα που τους απασχολούσε, αυτό ήταν που έπρεπε να αποφευθεί και αυτό καθόριζε και την πολιτική τους απέναντι στους πρόσφυγες. Η κυβέρνηση λοιπόν, η οποία συγκροτεί και μια νέα εθνοσυνέλευση, ανακηρύσσει επικεφαλής και νέο πρωθυπουργό το Φιέρσο, ένα αντιπαθέστατο κάθαρμα διάσημο στο Παρίσι, γιατί ήταν ο σφαγέας μιας προηγούμενης εργατικής εξέγερσης το 1848, από κάποια πράγματα για αυτή παρακάτω. Αναλαμβάνει αυτός
την υποτιθέμενα δημοκρατική μετά τον αυτοκράτορα διακυβέρνηση, αλλά είναι βασικά ο άνθρωπος που είναι ικανός να απαλλάξει την αστική τάξη, την άκουσα τάξη της Γαλλίας από το εξεγερμένο και ένοπλο Παρίσι. Αυτός ο άνθρωπος κλείνει τη συμφωνία και με τους Πρόσους και βάζει μπρος τον αποκαταστήσει τάξη στο Παρίσι. Τυχοκολλάει αφήσεις παντού η κυβέρνηση ότι να αποκλειστεί εθνοφρουρά, να επιβληθεί η εκεκυρία, να απαγορευτούν οι λέσχες, να σταματήσουν να κυκλοφορούν αυτές οι ανθρωπικές εφημερίδες που είχαν αρχίσει να αυτοεμφανίζονται και το καθεξής. Η ίδια εθνοφρουρά, έχοντας γίνει ένα εργαστήρι συζητήσεων, όπως είπαμε νωρίτερα, αποκτά τη δική της εσωτερική πολιτική ζωή. Να αρχίζουν να εκλέγουν οι ίδιοι οι εργάτες που έχουν καταταγεί τους επικεφαλείς αυτού του σώματος και συγκροτείται μια δικιά τους κεντρική επιτροπή. Η κεντρική επιτροπή της Εθνοφρουράς, που είναι στην πράξη η μόνη κυβέρνηση στο Παρίσι, κυρίως επειδή ανάμεσα σε όλα τα άλλα, ως η Έρσος, η νέα κυβέρνηση, ενώ το Παρίσι είναι περικυκλωμένο από τον προσωπικό στρατό και κινδυνεύει, όπως λένε, δραπετεύει, παίρνει την κυβέρνησή του, εγκαθίσταται στις Βερσαλίες. Οι Βερσαλίες είναι γειτονική στο Παρίσι πόλη, η οποία έχει ισχυρό συμβολισμό, γιατί είναι το υπερπολιτελές μέρος που ζούσαν όλοι οι παλιοί άρχοντες, ο ίδιος ο αυτοκράτορας, η παλιά δυναστεία, η μοναρχική. Εκεί εγκαθίσταται πλέον η νέα κυβέρνηση Φιέτσου. Την ακολουθεί σχεδόν όλος ο εύκολος πληθυσμός, τα πιο πλούσια στρώματα του Παρισιού πάνε μαζί της στις Βερσαλίες. Μαζί της πηγαίνουν τα όποια πιστά στρατεύματα έχουν απομείνει. Μαζί της πηγαίνει η αστυνομία. Όλος ο κορμός της παλιάς κοινωνίας εγκαταλείπει το Παρίσι στην πείνα του και στην πολιορκία του και εγκαθιστά το δικό του κέντρο στις Βερσαλίες για να μπορεί από εκεί να προετοιμάζει και να μηχανογραφεί την αντεπίθεσή του σε συνεργασία και συνεννόηση με τον προσωπικό στρατό που έχει κυκλώσει το Παρίσι. Σε αυτό το τοπίο η Εθνοφρουρά παραμένει, όπως είπα, μόνη δύναμη, μοναδικό σώμα εξουσίας αναγνωρισμένο από τον κόσμο στην πόλη, το οποίο λειτουργεί με δικιά της πρωτοβουλία και με μεγάλη λαϊκή αυτενέργεια. Αυτή η απόσυρση του κράτους του επίσημου προς τις Βερσαλίες υποκαθίσταται από προσπάθειες των ίδιων των εργαζομένων να αναλάβουν αυτή την καθημερινότητα του Παρισιού, τροφοδοσία, περίθαλψη τραυματιών, την αυτονόητη καθημερινότητα και τις ανάγκες επιβίωσης της αναλαμβάνει ο εργαζόμενος πληθυσμός του Παρισιού και δηλώνει ότι δεν παρατάει τα όπλα της, όπως επέβαλε ζητούσε ο Κέρσος, και αναλαμβάνει η ίδια εθνοφρουρά, ο ένοπλος λαός του Παρισιού, την υπεράσπιση της πόλης, των εργαστηρίων που δουλεύει, των σπιτιών που ζει, των εργατογειτονιών. Η Μπελβίλ και η Μονμάρτ είναι δύο συνοικίες που είναι, ζει σχεδόν η πλειοψηφία της εργατικής τάξης του Παρισιού. Αυτή είναι η συνθήκη που έχει διαμορφωθεί στις 18 Μάρτη πλέον του 1971, η μέρα που ξεκινάει η ιστορία της Κομμούνας. Εκείνη τη μέρα ο Φιέρσος διατάζει ένα τμήμα του τακτικού στρατού και της πιστής στο καθεστώς αστυνομίας να κινηθεί προς το Παρίσι για να αρπάξει τα 250 περίπου κανόνια τα οποία βρίσκονται εκεί. Τα συγκεκριμένα κανόνια έχουν μια προϊστορία, είναι για την άμυνα της πόλης. Έχουν αποκτηθεί με ράνους που έκαναν οι ίδιοι εργάτες μεταξύ τους να συγκεντρώσουν χρήματα για να υπάρχει πυροβολικό να μπορεί να υπερασπιστεί τις γειτονιές τους. Γι' αυτό το λόγο είχαν εγκατασταθεί στις ίδιες εργατογειτονιές. Τα 250 κανόνια, τα λέμε τα κανόνια της Μπελβίλ, τα κανόνια της Μονμάρτης, γιατί είχαν επιλέξει ότι εκεί θα εγκατασταθούν αυτά τα μέρη θέλουμε να υπερασπιστούμε, τις γειτονιές μας. Αυτά τα κανόνια μας ανήκουν. Τα αγοράσαμε, είναι για την άμυνά μας. Είχαν ένα ισχυρό συμβολικό ρόλο. Η απόπειρα του Φιέρσου να τους τα πάρει μέσα από τα χέρια και να τα πάει και αυτά στις Βερσαλίες όπου ζουν με πολυτέλεια όλο το παλιό καθεστώς προκαλεί μια τεράστια αντίδραση μέσα στο Παρίσι. Το κάνουν ξημερώματα η προσπάθεια να τα πάρουν, άρα ξεκινάει εύκολα η επιχείρηση. Έχουν και κακοσχεδιασμό, αργούν να έρθουν τα άλογα που υπολογίζαν για να τα δέσουν και να τα σύρουν στη ζούλα. Το Παρίσι ξυπνάει. Το εργαζόμενο Παρίσι ξυπνάει νωρίς
Παίρνει χαμπάρι τι γίνεται. Πρώτες οι γυναίκες, όπως είπαμε, είπε και η Άννη, θα δούμε σε όλη τη διαδρομή. Είναι από τις επαναστάσεις που έπαιξαν απίστευτα κεντρικό ρόλο οι εργαζόμενες γυναίκες στην προώθηση μιας εξέγερσης. Παίρνουν χαμπάρι τι γίνεται και τρέχουν προς το μέρος στην Μπελβίλ και εκεί που βρίσκονται τα κανόνια, ορμούν στα υψώματα που είναι στημένα για να τα προστατέψουν. Να πούν ότι δεν θα τα πάρετε. Μία από τις πρωταγωνίστριες της κομμούνας, η αγωνίστρια Λουίζ Μισελ, ήταν από αυτές η οποία ξεκίνησε εκείνο το πρωί, μόλις βαρέσαν οι καμπάνες πάνε να μας πάρουν τα κανόνια, μαζί με λίγες συντρόφισσες και λίγους συντρόφους της, μια μικρή ομάδα ένοπλη, να κινηθεί προς τα κανόνια. Και η μαρτυρία της ήταν ότι ήμασταν βέβαιοι ότι βαδίζουμε προς το θάνατο. Μας περιμένει ο τακτικός στρατός, πάμε να δώσουμε μια μάχη, να πέσουμε ηρωικά για την τιμή των κανονιών. Και περιγράφει την έκπληξή της ότι συναντάμε χιλιάδες γυναίκες να έχουν μπει πάνω στα άλογα, να έχουν καβαλήσει τα κανόνια, να έχουν φράξει το δρόμο στο στρατό και να μην το επιτρέπει να περάσει. Αντί για το θάνατο, μας περίμενε μια ανέλπιστη νίκη. Γράφει η ίδια. Γιατί σε αυτό το σκηνικό, καθώς συγκεντρώνονται τα πλήθη, στρατιώτες που έχουν σταλεί να αρπάξουν τα κανόνια διστάζουν να πυροβολήσουν. Γυναίκες συγκεντρωμένες κάνουν εκκλήσεις. Θα πυροβολήσετε εμάς, τα παιδιά μας, τους αδερφούς μας. Θα το κάνετε. Πολλοί εθνοφρουροί διστάζουν. Ο στρατηγός που είναι επί τόπου ουρλιάζει εξοργισμένος, ρίχτε, όποιος δεν ρίξει θα του ρίξω εγώ στον ίδιο, σκοπεύετε να παραδοθείτε σε αυτά τα ρεμάλια, είναι η ατάκα του. Ένας υπολοχαγός γυρνά και του λέει αυτό ακριβώς σκοπεύουμε να κάνουμε, δίνει παράγγελμα τα όπλα ψηλά, δεν πυροβολάμε, το στράτευμα σύσσωμο σχεδόν γυρνάει τα όπλα του ανάποδα ως ένδειξη ανταρσίας, τελικά συλλαμβάνεται ο ίδιος ο στρατηγός. Ακολουθεί συναδέλφωση εθνοφρουρών, εργαζόμενων μαζών που σειραίαν έτσι κι αλλιώς άοπλων στο τοπίο και των τμήματων του ίδιου του στρατού που είχε σταλεί να πάρει τα κανόνια και ένα τεράστιο εξεγερμένο πλήθος αφού έχει αποτρέψει αυτή την πρόκληση στον ενθουσιασμό και στην αυτοπεποίθηση που του έχει δώσει αυτή η μεγάλη νίκη, κινείται προς το Δημαρχείο, το καταλαμβάνει, το Hotel de Ville, το κεντρικό σημείο, το διοικητικό κέντρο της πόλης, υψώνει μια κόκκινη σημαία και δηλώνει ότι το Παρίσι είναι απελευθερωμένο από το Φιέρσο, από την παλιά κυβέρνηση. Η 21 Μάρτη είναι λοιπόν η μέρα που το Παρίσι πέφτει στα χέρια των εθνοφρουρών του Παρισιού και απαλλάσσεται από την παλιά κυβέρνηση. Τις επόμενες μέρες επιταχύνεται η διαδικασία που περιέγραψα, όπου όλες οι καθημερινές και διοικητικές λειτουργίες του κράτους περνάνε στον εργαζόμενο λαό του Παρισιού και στα σώματα τα οποία συγκροτεί. Και στις 26 Μάρτη η Κεντρική Επιτροπή της Εθνοφρουράς, η οποία έχει ένα άγχος, της έχει βρεθεί εξουσία στα χέρια της από το πουθενά, χωρίς να τη θέλει. Είναι η μόνη αρχή που αναγνωρίζει ο λαός του Παρισιού. Αλλά απλοί και άπειροι αγωνιστές άνθρωποι πολλές φορές βιάζονται να οργανώσουν μια διάδοχη κατάσταση. Απαιτούν να γίνουν εκλογές από τους παλιούς δημάρχους. Οι παλιοί δήμαρχοι κολυσιεργούν για 4, 5, 6 μέρες. Τελικά 26 Μάρτη γίνονται εκλογές για να νομιμοποιηθεί η νέα κατάσταση. Η μεγαλύτερη μέχρι τότε συμμετοχή του κόσμου του Παρισιού σε τέτοια αναμέτρηση. 28 Μάρτη ανακοινώνεται η κομμούνα επίσημα. Το Κοινοτικό Συμβούλιο της Κομμούνας είναι ο επίσημος τίτλος. Το 90 μελές σώμα στο οποίο αναφέρθηκε και η Άννη στην αρχή. Εκλεγμένο πλέον από το λαό του Παρισιού, αναλαμβάνει τη διοίκηση της πόλης. Χιλιάδες κόσμου έχουν κατακλείσει την πλατεία, το δρόμο γύρω από το Δημαρχείο. Vive la commune, ζήτω η κομμούνα. Και κόκκινες σημαίες είναι αυτό που αντυχεί εκείνη τη μέρα στους δρόμους του Παρισιού. Αυτή η εξουσία διατηρεί τελικά τον έλεγχο του Παρισιού μόλις 72 μέρες. Είναι συγκλονιστικό. Δεν θα πω ότι πέτυχε, γιατί σε 72 μέρες όντως δεν προλαβαίνεις να πετύχεις στην πράξη να αλλάξεις την κοινωνία. Αλλά η ταχύτητα και το ένστικτο με το οποίο κινήθηκε αυτές τις ελάχιστες μέρες προς το να αλλάξει τα πράγματα και να δείξει ποιες είναι οι κοινωνικές προτεραιότητες
του εργαζόμενου κόσμου, όταν βρεθεί αυτός επιτέλους να έχει λόγο για το πώς θα οργανωθεί η κοινωνία και η καθημερινότητά του. Πέρα από το Κοινοτικό Συμβούλιο, που συνεδριάζει στο Hotel de Ville και είναι η ανώτατη αρχή της κομμούνας, συγκροτούνται 10 επιτροπές. Η θεματολογία τους θυμίζει υπουργεία, ότι η Επιτροπή για την Παιδεία, η Επιτροπή για την Εργασία, η Επιτροπή για κάθε υπόθεση που πρέπει να την αντιμετωπιστεί. Και ταυτόχρονα σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα, τοπικές πλέον επιτροπές της κομμούνας, και πάρα πολλές λέσχες. Οι λέσχες που ανέφερα πριν ότι ξεπηδάνε σταδιακά. Το Μάρτι, με την κομμούνα πλέον ένα γεγονός, γίνεται μια τεράστια έκρηξη δημιουργίας διάφορων ενώσεων, κοπερατίβων, συνεργατικών επιχειρήσεων, εργατικών σωματείων, γυναικείων ομάδων, που συνεδριάζουν σχεδόν καθημερινά, σχεδόν σε κάθε διαμέρισμα του Παρισιού, τα τοπικά τους παραρτήματα. Αναλαμβάνουν έμπρακτα καθήκοντα και ταυτόχρονα μια πολύ προχωρημένη συζήτηση μεταξύ των εργατριών και εργατών του Παρισιού για το τι πρέπει να γίνει. Αυτό το πολύ χαοτικό καμιά φορά στη διάρθρωσή του, δεν μοιάζει καθόλου τακτοποιημένο, αλλά πολύ δημοκρατικό καθεστώς, η αλληλεπίδραση μεταξύ του Συμβουλίου που συνεδριάζει στο Παρίσι και όλο αυτού του πλούτου αυτοοργάνωσης από τα κάτω, παράγει ένα συγκλονιστικό νομοθετικό έργο, η κατεύθυνση που είπα ότι εντυπωσιάζει το πώς από την πρώτη μέρα ή τις πρώτες μέρες επιχείρησαν να οργανώσουν την κοινωνία αλλιώς. Η κατάργηση της αστυνομίας και του τακτικού στρατού, τα παλιά ένοπλα σώματα που ήταν αναγκαία σε μια κυβέρνηση που επιβάλλει τη θέλησή της με τη βία στην πλειοψηφία, αντικαθίστανται από την ίδια την εθνοφρουρά, την ίδια την πλειοψηφία. Δηλαδή όλοι οι ικανοί πολίτες του Παρισιού, εργαζόμενοι, εργαζόμενες, με την ικανότητα να φέρουν όπλα, αναλαμβάνουν την προστασία της πόλης συλλογικά. Η διαγραφή των χρεών των ενοικίων, η απαγόρευση των εξώσεων, τεράστια ανακούφιση, μαζί με την επιστροφή κάθε είδους πρώτης ανάγκης που οι φτωχοί δίναν σε νεκυροδανειστήρια για να δανειστούν από τους μαυραγωρίτες, ας πούμε, της εποχής, για να τα βγάλουν πέρα. Επιστρέφονται αυτά τα αντικείμενα, τα αναγκαία. Απαγορεύονται εξώς, διαγράφονται χρέη. Μια τεράστια ανακούφιση για να μπορέσουν να επιβιώσουν οι φτωχοί στο χτυπημένο και από τον πόλεμο και από οικονομική κρίση Παρίσι. Δημοτικοί υπάλληλοι και γενικά κάθε είδους αξιωματικοί στα δικαστήρια και ούτω καθεξής γίνονται ανα πάσα στιγμή ανακλητοί, εκλέγονται από αυτές τις επιτροπές, λογοδοτούν σε αυτές για το τι κάνανε στη θέση που τους βάλαμε. Κι αν δεν αρέσουν σε αυτούς που τους εξέλεξαν, ανα πάσα στιγμή ανακαλούνται. Και κυρίως ότι ορίζεται ότι ο μισθός τέτοιων ανθρώπων που επιτελούν τέτοιες εργασίες κρατικές δεν θα ξεπερνάει το μέσο μισθό ενός εργάτη, ακριβώς για να μην αποκοπούν από τις υλικές συνθήκες που ζει η πλειοψηφία. Και άρα να μην ομοθετούν, να μην αποφασίζουν πράγματα που θα ξέρουν ότι οι ίδιοι δεν θα φυγούν από αυτά. Καταργείται η θανατική ποινή σε μια πράξη συμβολισμού και είναι την κιλοτίνα, ο τρόπος εκτέλεσης του κεφαλισμού του παλιού καθεστώς, ο διαχωρισμός εκκλησίας και κράτους, όπως αναφέρθηκε. Στον τομέα της οικονομίας πάλι μια σειρά από εργοστάσια τα οποία είχαν εγκαταλειφθεί από τους ιδιοκτήτες τους κατά τη φυγή των πλούσιων προς Βερσαλίες επαναλειτουργούν υπό εργατικό έλεγχο πλέον, τα ξανανοίγουν οι ίδιοι εργαζόμενοι και με συνεργατικές που στείλουν τα τρέχουν αυτοί. Η κομμούνα αποφασίζει ότι όπου υπάρχει ανάγκη να κάνει κάποιο συμβόλαιο αυτό το νέο κράτος, κάποια παραγγελία, κάποια παραγωγή κλπ. Κατά προτεραιότητα θα επιλέγει να στηρίζεται σε αυτές τις εργατικές, ας τις πούμε, αυτοδιαχειριζόμενες κάποιες επιχειρήσεις και θα διασφαλίζει κυρίως ότι τα συμβόλαια που κλείνει είναι με εταιρείες οι οποίες, αν δεν είναι τέτοιες, επιβαλλόταν στον εργοδότη να δίνει πολύ καλούς μισθούς αν θέλει να συνεχίσει να κάνει δουλειές και επιβαλλόταν και μονομερός. Φανταστείτε το αντίθετο της σημερινής κατάστασης, όπου συνήθως δεν ρωτούνται οι εργαζόμενοι, επιβάλλεται ένας πολύ χαμηλός κατώτατος και τον ζητάνε οι εργοδότες. Ανατρέπεται αυτή η κατάσταση. Το κράτος δεν ρωτάει τον εργοδότη πόσα μπορεί, πόσα θέλει να δώσει.
κρίνει πόσα είναι αναγκαία για να ζουν οι εργαζόμενοι και επιβάλλει να παίρνουν τόσα. Καταργείται η νυχτερινή εργασία των αρτεργατών. Είναι ένα αίτημα με προϊστορία τουλάχιστον 2 χρόνων. Ήταν ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο δεν έβλεπε το φως του ήλιου. Δουλεύανε τη νύχτα, κοιμόντουσαν τη μέρα, ζούσαν ξεκομμένοι από την υπόλοιπη κοινωνία και επί 2 χρόνια απαιτούσαν να τερματιστεί αυτό ο λογαριασμός. Η κομμούνα το κάνει πράξη. Συγγνώμη. Θα κρατήσω κάποια σημεία άλλων μέτρων για λίγο παρακάτω. Όλα αυτά τα μέτρα δείχνουν το ταξικό στίγμα, τον ταξικό προσανατολισμό αυτής της νέας μορφής κράτους. Το τι ήθελε να κάνει η κομμούνα, σε ποιον τις ανάγκες λογοδοτούσε και κυρίως το ότι δεν ήταν απλά το συμβούλιο της κομμούνας που έκανε πράγματα για τους εργάτες. Ήταν μια πάρα πολύ ζωντανή σχέση όπου λέσχες, επιτροπές κλπ. Καταθέταν ψηφίσματα και αιτήματα προς την κομμούνα. Θέλουμε να γίνει αυτό. Η κομμούνα τα υλοποιούσε. Απαιτούσαν την παρουσία των μελών του Κεντρικού Συμβουλίου στις τοπικές συνεδριάσεις για να συζητάμε μαζί τι κάνετε, τι θέλουμε να κάνετε και ούτω καθεξής. Δημιουργείται ένα τέτοιο υπόδειγμα. Είναι η πρώτη φορά που επιχειρείται μια τέτοια μεγέθους κοινωνική αλλαγή. Αυτή η προσπάθεια προφανώς είχε προκαλέσει και το φόβο και την οργή των Βερσαλιών πρώτα απ' όλα και διεθνώς των αρχιστών τάξεων. Είναι ένας ιός που μεταδίδεται η εξέγερση και θα μπορούσαν εύκολα, αν προχωρούσε η κομμούνα, να μπουν ιδέες και στους πρώτους εργάτες και στους Ιταλούς εργάτες και ούτω καθεξής. Κυρίως Πρώσοι και Γερμανοί λοιπόν επιταχύνουν την αντεπίθεσή τους απέναντι σε αυτή την προσπάθεια των από τα κάτω να τους βγάλουν γλώσσα και να πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους. Από τις 72 μέρες τις υπέροχες της κομμούνας λοιπόν υπάρχουν και οι 7 τελευταίες, η λεγόμενη ματωμένη εβδομάδα, που είναι από τις μεγαλύτερες τραγωδίες και στην ιστορία και το πιο τραγικό σημείο της κομμούνας, το πώς επιχειρήθηκε να τσακιστεί. Το Παρίσι όλο αυτό το καιρό που κάνει όλα αυτά τα εντυπωσιακά πράγματα, το κάνει ακόμα πιο εντυπωσιακό, τα κάνει ενώ είναι παραμένει υπό πολιορκία. Είναι αποκλεισμένο από την υπόλοιπη Γαλλία και ο προσικός στρατός παραμένει απ' έξω και οι Βερσαλίες ετοιμάζονται και μηχανοραφούν για να αντεπιτεθούν. Είναι σε κλειό, είναι σε ακραία φτώχεια, είναι σε έλλειψη πόρων, αλλά προσπαθεί να κατευθύνει τους πόρους στις ανάγκες των από κάτω. Η αντεπίθεση και των Πρώσων και κυρίως του Θιέρσου ξεκινάει αρκετά νωρίς, από τις 31 Μαρτίου, λίγο μετά την ανακήρυξη της κομμούνας, επιχειρεί να συγκεντρώσει στρατεύματα και ούτω καθεξής. Η πιο εντυπωσιακή συνεργασία των δύο μέχρι πρότινος προαιώνιων εθνικών εχθρών και πώς τα βρήκανε αμέσως απέναντι στον κοινό τους αντίπαλο το πραγματικό είναι ότι οι 200.000 στρατιώτες που αναφέρθηκε στην αρχή ότι ήταν εχμάλωτοι πολέμου στη Γερμανία, οι Γάλλοι στρατιώτες του Αυτοκράτορα, συμφωνεί ο Θιέρσος με τον Μπίσμαρκ, τον ηγέτη της Πρωσίας, να απελευθερωθούν όλοι για να τους έχει διαθέσιμους ο Θιέρσος να μπορέσει να έχει στρατεύματα να καταστήλει το Παρίσι. Αυτοί οι 200.000, ακριβώς επειδή έχουν περάσει όλη αυτή την περίοδο που περιγράφουμε εχμάλωτοι στη Γερμανία, θεωρούνται οι πιο αμόλυντοι από την επαναστατική εμπειρία του Παρισιού. Δεν έχουν ιδέα τι γίνεται στο Παρίσι, και άρα ποιο θα ήταν το συμφέρον τους ίσως, πιάνουν το μέρος να πάρουν. Έχουν βομβαρδιστεί από μια χυδαία προπαγάνδα που λέει ότι στο Παρίσι επικρατεί μια απίστευτη ανομία, τα Σατουρνάλια τα λέγανε, παγανιστικά όργια και εξαποδό και εκφυλισμός και κατάπτωση και εγκληματικότητα και χάος και δεν μπορούν να κυβερνήσουν οι ξυπόλοιποι, έχουν βυθιστεί στη βαρβαρότητα, τους λένε τέτοια πράγματα και στην επαρχία του Παρίσι. Αλλά κυρίως αυτούς τους 200.000 στρατιώτες, τους οποίους απελευθερώνει ο Μπίσμαρκ, τους παραδίδει στο Θιέρσο
ώστε να τους αξιοποιήσει έτοιμους, μπετοναρισμένους, ντοπαρισμένους, με όλη την προπαγάνδα, να τους εξαπολύσουν ενάντια στο Παρίσι. Η επίθεση είναι σαρωτική. Οι 200.000 εισβάλλουν στο Παρίσι στις 21 Μαΐου τελικά, με τη βοήθεια των Πρώσων και επιχειρησιακά επιχειρούν από κοινού την εισβολή. Περιέγραψα σε τι κλίμα τους ξαμολύσανε, τι τους είχαν πει ότι συμβαίνει στο Παρίσι και ότι πρέπει να συντριβεί. Οι εντολές κανένα έλεος, κανένα σύκτος, υλοποιούνται, για αυτό που λέμε ματωμένη εβδομάδα. Εξαπολύνουν μια τρομερή αγριότητα, κανόνια, πολυβόλα, εμπρισμοί, ισοπεδώνονται κτίρια, προκειμένου να προελάσει ο αντεπανεστατικός στρατός. Και συναντάνε εντυπωσιακή αντίσταση. Η ματωμένη εβδομάδα είναι δύο ιστορίες ουσιαστικά. Η ιστορία της αγριότητας που έδειξαν οι επιδρομές στο Παρίσι και η ιστορία του απίστευτου ηρωισμού και της άρνησης των κομμουνάρων να υποταχθούν ησύχως. Δίνεται μάχη γειτονιά-γειτονιά, σπίτι-σπίτι, οδόφραγμα-οδόφραγμα, μέχρι να πέσει ο τελευταίος ή η τελευταία σφαίρα ή το τελευταίο οδόφραγμα. Όλοι παραμένουν σε όποια θέση μπορούν και δίνουν μάχη. Είναι εντυπωσιακό ότι αυτός ο τακτικός στρατός 200.000 με τα προσικά κανόνια και τη στήριξη κτλ. Χρειάστηκε 8 μέρες με τέτοιες οδομαχίες για να μπορέσει τελικά να κάμψει την αντίσταση των κομμουνάρων. Και για να το πετύχει, το λουτρό αίματος, η σύνηθις εκτίμηση, η πιο πιθανή, κάνει λόγο για 30.000 νεκρούς εκείνη τη βδομάδα, δεκάδες χιλιάδες τραυματίες, χιλιάδες φυλακισμένοι, βασανισμένοι, εξόριστοι. Και αυτό είναι που κάνει και άγνωστο τον τελικό αριθμό νεκρών. Το πόσοι πέθαναν από τα τραύματά τους αργότερα, πόσοι πέθαναν στις φυλακές από τα βασανιστήρια, εξόριστοι στα νησιά, ο συνολικός απολογισμός, άλλοι λένε 50, άλλοι 80.000, εξοντώθηκε μια ολόκληρη φουρνιά εργατριών και εργατών του Παρισιού. Αυτό είναι το τέλος και τραγικό και ηρωικό αυτής της προσπάθειας. Ακολούθησε και μια προσπάθεια να διαγραφεί από τη μνήμη κομμούνα, για την οποία θα πω ένα-δύο πράγματα στη συνέχεια. Σε πόσο χρόνο είμαι? 35. Σύγουνο, μισάει. Η σημασία αυτής της ιστορίας και γιατί 150 χρόνια μετά και συνεχίζει να εμπνέει και συνεχίζουμε να έχουμε λόγους να τη συζητάμε καλή ώρα εδώ, αλλά και να αρθρογραφεί κόσμος, να γίνονται εκδηλώσεις κλπ. Η κομμούνα είναι το γενέθλιο γεγονός, το ιδρυτικό του κινήματος του κομμουνιστικού, της προσπάθειας ανατροπής του καπιταλισμού και αντικατάστασής του από μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση. Το κίνημα του οποίου είμαστε ενεργά μέλη γεννήθηκε με έναν τρόπο στο Παρίσι το 1871. Είναι η αρχή της ιστορίας. Είπα ότι είχαν προηγηθεί αστικές επαναστάσεις τα ταραγμένα χρόνια της Γαλλίας πριν τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη. 1789, η Αττική Επανάσταση, η Μεγάλη Γαλλική Επανάσταση με κεφαλαίο Γ και κεφαλαίο Ε που την τιμούνε όλοι και καλά κάνουν, μετά μας τα χαλάνε, που επιχειρεί να δημιουργήσει αστική δημοκρατία στη Γαλλία. Αυτό ενοποιεί όλο το λαό με αστική ηγεσία, αλλά και οι φτωχοί βλέπουν το σύνθημα δημοκρατία ως μια υπόσχεση να αλλάξει η ζωή τους, η ηλική όρη διαβίωσης προς το καλύτερο από ότι υποτυπώτα του φεουδάρχη, του παπά, του υπότη, του λόρδου στο κάστρο και ούτω καθεξής. Ο καπιταλισμός, η αστική δημοκρατία φέρνει τη τυπική ισότητα απέναντι στον νόμο,
Δεν υπάρχουν πλέον λούλοι και διοκτήμονες και θεουδάρχες και λέω θεού βασιλιάς, αλλά διατηρούν την κοινωνική ανισότητα. Κάποιοι που συμμετείχαν στην Πάλι για Δημοκρατία και σε αυτό το κύμα της Αστικής Επανάστασης, η αριστερή πτέρυγα, ας πούμε, και η άκρα αριστερά αυτών των αστικών επαναστάσεων, είναι οι πρώτοι που χρησιμοποιούν τον όρο κομμουνιστές για να περιγράψουν τι θέλουν. Παίρνουν διάφορα ονόματα. Στη Γαλλία είναι οι αβράκωτοι, για να περιγράψουν ότι είναι οι φτωχότεροι από αυτούς που ξεσηκώθηκαν στη Γαλλική Επανάσταση. Στην Αγγλία τους λένε leverers, ισοπεδωτές, με την έννοια εξισωτές, είναι πιο ακριβές. Άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν ότι εκτός από την πολιτική ισότητα χρειάζεται και κοινωνική. Είναι η εποχή που γίνεται πολύ δημοφιλές το αίτημα, πολύ θολό, πέρα από το δημοκρατία, που ήταν αυτό που ενοποιούσε τους πάντες, κοινωνική δημοκρατία. Αυτό ήταν το πιο διαδεδομένο όνομα για το ότι θέλει κι άλλο, δεν αρκεί η κατάκτηση πολιτικής ισότητας. Το 1848 είναι μια άλλη επανάσταση στη Γαλλία, μια εξέγερση, όπου αυτό το όραμα παίζει αρκετά κεντρικό ρόλο. Συμμαχούν αστεί δημοκράτες που αγωνίζονται για πολιτική δημοκρατία ενάντια στο παλιό καθεστώς που επιχειρεί ξανά να παλινορθωθεί, την αυτοκρατορία, με σημαντική συμμετοχή εργαζομένων και πολλών ριζοσπαστών της εποχής, οι πρώτοι κομμουνιστές που αυτοπεριγράφονται, που πιστεύουν ότι αυτή τη φορά η Επανάσταση θα πάει ένα βήμα πέρα από το 1789, δεν θα απαλλαγούμε μόνο από τον αυτοκράτορα οριστικά, θα έρθει και η κοινωνική δημοκρατία. Αυτή η Επανάσταση είναι από τα κεντρικά γεγονότα στη σκέψη του Μάρξ. Τη στηρίζει ένθερμα, δεν είναι μόνο η Γαλλία. Το 1848 λέγεται η Άνοιξη των Λαών, γιατί είναι δημοκρατικές τέτοιου τύπου επαναστάσεις σε όλη την Ευρώπη, που η πρώτη φορά η εργατική τάξη, σχετικά νεογέννητη, ο καπιταλισμός ακόμα κάνει τα πρώτα του βήματα, μπαίνει στον πολιτικό αγώνα και αρχίζει να διατυπώνει πολύ θολά τη δικιά της διεκδίκηση για κοινωνική ισότητα. Αλλά με σύμμαχο τους αστούς δημοκράτες που δεν θέλουν να φτάσουν ως εκεί. Αυτή είναι η αποτυχία του 48. Από το 48 διαμορφώνει και ο Μάρξ στη σκέψη του την ανάγκη, χρησιμοποιεί για πρώτη φορά και τον όρο διαρκής επανάσταση τότε, για να πει ότι οι εργάτες έχουν συμφέρον να πάνε το πράγμα παραπέρα. Δεν αρκεί να συμμαχούν με τους δημοκράτες στον αγώνα ενάντια στη μοναρχία. Έχουν δικά τους αυτοτελή συμφέροντα και πρέπει να συγκροτηθούν οι ίδιοι ως τάξη για να υπερασπιστούν ανεξάρτητα και αυτοτελώς τα δικά τους. Το 48 αυτό είναι το τι θα έπρεπε να γίνει. Τι καταλαβαίνουμε από την αποτυχία των προσπαθειών ως τώρα. Το 1871, γι' αυτό είναι γενέθλιο γεγονός, χωρίς να έχουν διαβάσει οι εργάτες του Παρισιού αυτή την εκτίμηση του Μάρξ, οι περισσότεροι, κάνει αυτή την ιδέα πράξη. Η ρήξη με τη δημοκρατική κυβέρνηση, σε εισαγωγικά δημοκρατική, του Φιέρσου, το ότι ο εργαζόμενος λαός του Παρισιού θα δοκιμάσει αυτή τη φορά ο ίδιος να φτιάξει την κομμούνα και να πάρει μέτρα, είναι το γενέθλιο γεγονός. Είναι η πρώτη φορά που η εργατική τάξη ως τέτοια σπάει από το γενικό το στρατόπεδο της δημοκρατίας που λέγανε ως τότε και κάνει το εργατικό στρατόπεδο, αναφέρεται στο σοσιαλισμό κλπ. Ως γενέθλιο γεγονός έκανε πράξη ζωντανή μια αναγκαιότητα που είχε περιγράψει ο Μάρξ και επίσης έδωσε απάντηση σε ένα ερώτημα το οποίο είχε μείνει αναπάντητο στη σκέψη του Μάρξ, γιατί δεν μπορούσε να το κατεβάσει από την πούτρα του ο άνθρωπος και να πει έτσι σαν. Ο Μάρξ είχε καταλήξει μετά το 48 ότι η εργατική τάξη έχει το συμφέρον πρώτον να οικοδομήσει μια νέα κοινωνία ίδια και ότι θα χρειαστεί μια επανάσταση για να το πετύχει. Και εξηγούσε ότι η επανάσταση είναι αναγκαία για δύο λόγους. Σαν μορφή αλλαγής και όχι σταδιακές αλλαγές στον δρόμο των μεταρρυθμίσεων. Ο ένας λόγος είναι ότι οι ίδιοι άνθρωποι που κουβαλάνε, είχε πει τη φράση σκουριές αιώνων, οι κυρίαρχες ιδέες, που τις μαθαίνουμε μέχρι και σήμερα, είναι ένας από τους λόγους επιβίωσης ενός άδικου συστήματος, από το σχολείο, από την εκκλησία, από την κοινωνία, τα ΜΜΕ γύρω μας, ότι για να προχωρήσουν οι ίδιοι άνθρωποι, να απελευθερώσουν την ενέργεια και τη δημιουργικότητα που έχουν μέσα τους, να πάψουν να είναι αυτό που είναι στην καθημερινότητά τους σε συνθήκες καταπίεσης και εκμετάλλευσης,
θα χρειαστεί να κάνουν επανάσταση. Ότι είναι αυτή που θα απελευθερώσει τους ίδιους τους συμμετέχοντες, να το πω απλά, θα τους κάνει καλύτερους ανθρώπους μέσα από αυτή τη δράση αλλαγής του κόσμου. Ο άλλος λόγος που έλεγε ότι χρειάζεται επανάσταση είναι ότι είχε εντοπίσει ότι η κρατική μηχανή υπαρκτή είναι έτσι φτιαγμένη, με την ανώτερη γραφειοκρατία της, την αποκομμένη από τον λαό, το μόνιμο στρατό, την αστυνομία ως καταπιεστικό σώμα. Η φράση του ήταν ότι δεν μπορεί η εργατική τάξη να παραλάβει αυτή την κρατική μηχανή έτοιμη και να πει θα τη βάλω να τη δουλέψει για λογαριασμό. Είναι ένα κράτος συγκροτημένο εχθρικό προς αυτό το σκοπό. Και χρειάζεται μια επανάσταση να το συντρίψει. Το πρώτο σκέλος, η αναγκαιότητα της επανάστασης για να απελευθερωθεί η καλύτερη πλευρά των ανθρώπων που συμμετέχουν σε αυτή, η κομμούνα ήταν μια εντυπωσιακή επιβεβαίωση του πώς μπορεί να γίνει. Είπα κάποια πράγματα για τη δημοκρατία στην κομμούνα. Το πώς άνθησε ξαφνικά η πολιτική συζήτηση, οι λέσχες, άνθρωποι που μέχρι πρότινος δεν είχαν ενδεχομένως τόσο ενεργή πολιτική δράση και σκέψη. Υπάρχουν πάρα πολλές πτυχές, οι τέχνες, απελευθερώθηκε μια απίστευτη συζήτηση. Θα αναφέρω μόνο το κέντρο του προβληματισμού της εποχής, να μπει τέλος στην αντιπαραβολή ότι κάτι θα είναι ή χρήσιμο ή όμορφο. Ότι υπάρχει η τέχνη και υπάρχει και ο χειρόνακτας. Ένας τσαγκάρης είναι εμβληματικός αυτού του προβληματισμού. Δήλωνε καλλιτέχνης τσαγκάρης και ήταν θέλω να φτιάχνω παπούτσια που είναι χρήσιμα για τους ανθρώπους και θέλω να τα φτιάχνω όπως γουστάρει ο κόσμος να φοράει το παπούτσι του και όπως το φαντάζεται ο καθένας όπως θα ήθελε να είναι. Καλλιτέχνης τσαγκάρης. Φτιάχνω και χρήσιμο και όμορφο πράγμα. Είναι προσωπικό παράδειγμα που συμπυκνώνει μια προσπάθεια στην οποία εμπλακήκαν καλλιτέχνες, απλοί εργαζόμενοι, καθηγητές στο κομμάτι των τεχνών. Το ίδιο το εγώφραγμα αντιμετωπιζόταν ως τέχνη. Ο υπεύθυνος εγώφραγμάτων φόρεσε τα καλά του όταν το φτιάξε, φώναξε φωτογράφος, στήθηκε μπροστά από το εγώφραγμά του και έβγαλε μια εντυπωσιακή φωτογραφία, άρα σαν υπογραφή ότι εγώ το έφτιαξα και είναι υπέροχο. Πολλά τέτοια παραδείγματα. Μια άλλη ματιά στη τέχνη πέρα από αυτό το οποίο καταλαβαίνουμε στο τι είναι τελικά ή τι δεν είναι και έμπρακτα. Γυναίκες. Η Ένωση Γυναικών, μία από τις λέσχες τις πολλές, νομίζω είναι η καρδιά και η ψυχή της κομμούνας. Όποιος θέλει να καταλάβει την κομμούνα και όλο αυτό περιέγραψα τη σχέση μεταξύ μέτρων που παίρνονται από πάνω, προωθούνται από κάτω, αυτενέργεια κλπ. Ενοποίηση αιτημάτων, το γυναικείο ζήτημα, τα εργατικά αιτήματα, η συνολική δράση για την κομμούνα είναι η Ένωση Γυναικών. Η δράση της θεωρείται αναντικατάστατη ως βοήθεια στο Υπουργείο Εργασίας. Είναι πολλά τα μέτρα για τους εργατικούς χώρους που προτείνονται από αυτή την Ένωση, που βάζει στόχο ότι να δουλεύουμε και να απολαμβάνουμε τον καρπό της δουλειάς μας εμείς, όχι άλλη εκμετάλλευση. Είναι εντυπωσιακή η συμμετοχή της στην κομμούνα γενικότερα, πέρα από τη θεματική, ας την πούμε έτσι, την ενασχόληση με τα προβλήματα της γυναίκας στο Παρίσι, άμυνα του Παρισιού, εφοδιασμός του Παρισιού, περίθαλψη τραυματιών. Είναι η πιο δραστήρια από τις λέσχες που εμφανίζονται, γεμάτη τρομερές χαρισματικές προσωπικότητες και αγωνίστριες. Και στα συγκεκριμένα ζητήματα της αντιμετώπισης της γυναικείας καταπίεσης, πέρα από την αντιμετώπιση της φτώχειας που πρωταγωνιστούν και της άμυνας κομμούνας, συζητιούνται ή και προωθούνται έμπρακτα, κατατέθονται στην κομμούνα για εφαρμογή. Πράγματα πολλά είναι και σήμερα προωθημένα. Να σκεφτούμε ότι μιλάμε για το 1871. Ακόμα και στους σοσιαλιστικούς κύκλους, σε μερίδα τους, η θέση της γυναίκας δεν ήταν καθόλου αυτονόητο ότι είναι ίση με τον άντρα, έστω. Αν έχει θέση στην εξέγερση. Αν δικαιούται να δουλεύει ή πρέπει να μείνει στο σπίτι προστατευμένη. Δεν ήταν λυμένα ούτε σε προοδευτικούς κύκλους αυτά. Σε αυτό το περιβάλλον η δουλειά της Ένωσης Γυναικών είναι εντυπωσιακό παράδειγμα απελευθέρωσης ριζοσπαστισμού του πιο καταπιεσμένου στρώματος. Η απλούστευση του διαζυγίου, απλά κάνεις μια αίτηση, το διαλάμε και τελείωσε και γίνεται.
Η επικύρωση και τυπικά των ελεύθερων ενώσεων δεν είναι γάμος, δεν πρέπει να πας στην εκκλησία να υπογράψεις έγγραφα, να... Είναι μια πρακτική που υπήρχε ήδη στο Παρίσι. Οι εργατικές οικογένειες συχνά ήταν, συζούμε και κάνουμε και κανένα παιδί, να το μεγαλώσουμε μαζί αν γίνεται. Αναγνωρίζει αυτή την πρακτική η κομμούνα. Δεν πρέπει να πας στον παπά για να πεις θέλω να συγκατοικήσω με την τάδε ή τον τάδε κλπ. Το πιο εντυπωσιακό που προκαλεί όλη την άκουσα τάξη της εποχής και την αξιοσέβαση κοινή γνώμη της εποχής είναι η σύνταξη χειρίας για τις συντρόφους των νεκρών εθνοφρουρών. Από μόνο τους θεωρείται από πού και ως πού σύνταξη χειρίας για τη χείρα του νεκροφρουρού. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι περιλαμβάνει τις συντρόφους των νεκρών εθνοφρουρών είτε ήταν παντρεμένες μαζί του είτε όχι. Δικαιούνται όλες τη σύνταξη χειρίας επειδή ο εθνοφρουρός έπεσε υπερασπιζόμενο στο Παρίσι. Ακόμα πιο εντυπωσιακό ισχύει το ίδιο για τη στήριξη στα παιδιά. Είτε εντός γάμου είτε εκτός γάμου τα ορφανά των εθνοφρουρών εισπράττουν οικονομική στήριξη από το κράτος, διαρκώς αναγνωρίζονται ως δικαιούνται και αυτά την υλική στήριξη. Τα ορφανοτροφεία τα οποία στείνονται και είναι πολύ προοδευτικά στο. Βάζουν στόχο κάθε παιδί να μπορεί να σταθεί μόνο του στα πόδια του στα 16 στην κοινωνία και ας έχασε και ας μην έχει τους γονείς του και ούτω καθεξής. Εγώ από όλα αυτά αυτό που δεν ήξερα ήταν ότι είχε μπει η συζήτηση περί έκτρωσης. Το οποίο μου φαίνεται το πιο... Δεν ήξερα αν υπήρχε η λέξη το 1871 στη δημόσια συζήτηση. Αν είχε φτάσει ως εκεί η σκέψη της εποχής, η δυνατότητα μιας γυναίκας να πει δεν θα το γεννήσω. Εμένα μου φαίνεται ούφο το 1870. Μπήκε ως συζήτηση από την Συλλέσχη Γυναικών και από τις γυναίκες του Παρισιού το δικαίωμα και αυτό, να στηριχθεί το δικαίωμα μιας γυναίκας στην έκτρωση. Παιδιά, και η εκπαίδευση για τα ας τα πούμε μεγαλύτερα, καθολική και για τα κορίτσια, καθόλου αυτονόητο, τα πηγαίναν συνήθως σε κάτι της καθολικής εκκλησίας να μάθουν παπαδίστικα γράμματα και για τη θέση του στην κοινωνία. Τέλος πάντων, αγόρια κορίτσια, καθολική για όλους και για όλα, δωρεάν, ίσως μισθός εκπαιδευτικών, αντρών και γυναικών, ούτε αυτό υπήρχε μέχρι τότε. Πειράματα στην παιδεία, μάθηση, θεωρία, ιστορία κλπ. Και πρακτική, ζωντανή, σε εργαστήρια κλπ. Για μένα το πιο εντυπωσιακό όταν λέω παιδιά είναι για τα πολύ μικρά-μικρά, που συγκροτούνται παιδική σταθμή, ας πούμε, νηπιαγωγία για τα μικρά, όπου η κομμούνα και οι άνθρωποι της διακηρύσουν ότι το μεγαλύτερο βάσανο στη ζωή του μικρού παιδιού είναι η βαρεμάρα. Και το καθήκον της κομμούνας είναι να αποφύγει τη βαρεμάρα. Και οργανώνονται προγράμματα τύπου φοράτε πάντα πολύχρωμα ρούχα όσες κρατάτε παιδιά. Rotation. Κουράζεσαι, φύγε να το αναλάβει άλλη, το θέμα είναι όποιος ασχολείται με το παιδί ή όποια να έχει όρεξη την ώρα που ασχολείται μαζί του, να βλέπει πολλές φάτσες, χαρούμενες φάτσες και άρα υπόθεση όλων μας και με κέφι και με χρωματιστά ρούχα να μην βαρεθούν ποτέ τα παιδάκια. Και διάφορα απίθανα, ένα άγημα 40 νηπίων που τραγουδάει τη Μασαλιώτιδα με μια κόκκινη σημαία και ένα μικρό τυμπανάκι που το βλέπει ένας αστός δημοσιογράφος και φρικάρει τι κάνουν στα παιδιά μας. Τι μεγαλώνουν οι κομμουνιστές τέλος πάντων και τι σχολεία είναι αυτά. Διεθνισμός είναι ο λιγότερο εμφανής με κάποιο μέτρο. Δεν μπορείς να πάρεις νομοθέτημα που να λέει τι είναι διεθνιστής. Αλλά διαπνέει τη λογική της κομμούνας. Το πιο εμβληματικό που εσείς μας είτε επιλέξανε είναι η κατεδάφιση της στήλης της Βαντόμ. Η στήλη της Βαντόμ ήταν ένα πολεμοκάπηλο μνημείο της δόξας του πολέμου και του έθνους και της μαχητικής του ικανότητας κλπ. Γκρεμίζεται και δεν γκρεμίζεται στη φούρια της στιγμής, το ξεσηκωμένο πλήθος στην αναμπουμπούλα και στην έκσταση γκρεμίζει και ένα άγαλμα. Συνεδριάζουν, συζητάνε και λένε φέρουν μηχανικούς να τον κρεμίσουμε ωραία για να μην θίξουμε και τα γύρω-γύρω. Είναι μια τελετή ότι αυτό το πράγμα με απόφασή μας κατεδαφίζεται. Προς τις τελευταίες μέρες της διεθνούς
γράφεται ο της κομμούνας, γράφεται ο ύμνος της, που είναι ο ύμνος της διεθνούς, ο Ποτιέ, ένας από τους καλλιτέχνες αγωνιστές της κομμούνας, αποφασίζει κάποια στιγμή ότι η Μασαλιώτιδα είναι ωραία, έχει την ιστορία της, την επαναστατική, αλλά τη χρησιμοποιούν και οι άλλοι πλέον, οι αστεί. Και άρα έχει αρχίσει να μου φαίνεται πολύ πατριωτική, λέει σε μια αλληλογραφία με ένα φίλο του. Και λέει θέλουμε ένα νέο ύμνο και γράφει τη διεθνή. Η κομμούνα έχει δηλώσει το Παρίσι ότι είναι η πρωτεύουσα της παγκόσμιας δημοκρατίας. Ο ύμνος της είναι δηματικό για την κληρονομιά της κομμούνας, παραμένει ο ύμνος της αριστεράς και όλων των ρευμάτων της μέχρι σήμερα. Και το άλλο εντυπωσιακό είναι η ίδια η συμμετοχή αλλοδαπών στην Παρισινή κομμούνα και σε ηγετικές θέσεις. Από το Συμβούλιο, το Κοινοτικό μέχρι τις Επιτροπές κλπ. Σκαλίζοντας ονόματα θα βρει κανείς Πολωνούς, Γερμανίδες, Ουγγροεβραίους, Ρωσίδες, Άγγλους. Ήταν εντυπωσιακό το πώς και η ίδια η κομμούνα είπε ότι όποιος είναι επαναστάτης και θέλει να την υποστηρίξει είναι πολίτης του Παρισιού, είναι μαζί μου. Και η ανταπόκριση όλων αυτών των εθνοτήτων που περιέγραψα, είτε είχαν βρεθεί στο Παρίσι και έμειναν, είτε πήγαν στο Παρίσι γιατί θεωρούσαν το Παρίσι τη νέα τους πατρίδα, την πόλη που πρέπει να υπερασπιστούν γιατί είναι η παγκόσμια πρωτεύουσα της δημοκρατίας. Το πιο προκλητικό, νομίζω με την καλή έννοια από όλους αυτούς, είναι οι ανώταρες θέσεις σε Γερμανούς, με δεδομένο ότι ήταν σε εξέλιξη ο πόλεμος με την Προσία. Η ίδια η κομμούνα τεχνικά ήταν σε πόλεμο με την Προσία, τον συνέχιζε. Αλλά καταλάβαινε ότι υπάρχουν οι καλοί Πρόσοι, οι δικοί μας άνθρωποι, τα αδέρφια μας εκεί, που είναι άλλο από τον Μπίσμαρκ. Αυτή η δημιουργικότητα λοιπόν είναι μια τεράστια κληρονομιά του τι μπορούν να κάνουν άνθρωποι που στη σκληρή καθημερινότητα καμιά φορά αναρωτιέσαι αν μπορούμε το ανθρώπινο δυναμικό, η κοινωνία να αλλάξει τόσο πολύ προς το καλύτερο. Η μεταμόρφωση του Παρισιού σε 70 μέρες, όλα αυτά τα επίπεδα είναι εντυπωσιακή. Είχα αρχίσει με το γιατί πίστευε ο Μάρξ ότι χρειάζεται επανάσταση, το ένα σκέλος για το οποίο είπαμε αυτά. Είχε και το ερώτημα. Ο Μάρξ είχε φτάσει στο ότι αυτό το κράτος που υπάρχει σήμερα στον καπιταλισμό δεν κάνει, πρέπει να το τσακιστεί. Δεν μπορούσε να απαντήσει με τι αντικαθίσταται. Δεν μας κάνει να το γκρεμίσουμε, ναι. Μετά, ποιος αναλαμβάνει και πώς τη διαχείριση της κοινωνίας. Η κομμούνα δίνει την απάντηση. Διαμόρφωσε πρόταση, το κράτος τύπου κομμούνας. Όλα αυτά που είπαμε για τους εκλεκτούς, ανακλητούς, αιρετούς, με ίδιο εισόδημα με τους εργαζόμενους, εργαζόμενο και νομοθετικό σώμα μαζί, αποφασίζουμε όλοι μαζί, τα κάνουμε όλοι μαζί. Ήταν τεράστια όθηση. Ο Μάρξ πιάνεται από αυτό για να πει αυτό θέλουμε. Έχει πολλές φορές τη λέξη επιτέλους στα γραπτά της εποχής. Επιτέλους βρέθηκε η μορφή. Και επιτέλους αυτό εννοούμε όταν λέμε δικτατορία του προλεταριάτου. Δείτε την κομμούνα. Έχει πλέον χειροπιαστά πώς γίνεται. Και από εκεί είναι η φράση του που νομίζω είναι κομβική, χωρίς να υποτιμώ τα μέτρα που περιγράψαμε. Καταλαβαίνετε ότι είναι κάποια μέτρα μόνο. Η φράση του Μάρξ είναι ότι από τα κοινωνικά μέτρα της κομμούνας το πιο σημαντικό της ήταν η ίδια της ύπαρξη. Η προσπάθεια μιας κυβέρνησης από τους εργαζόμενους για τους εργαζόμενους. Και εννοούσε τη λειτουργία της, το ότι έδωσε ένα υπόδειγμα. Θα κόψω κάποια, μπορούν να μπουν στην κουβέντα γιατί πρέπει να έχω πάει δεν ξέρω πού. 50, ωραία. Στα κομμάτια της κληρονομιάς, αν από τότε άφησε παρακαταθήκες, με τον πιο άμεσο τρόπο, πάνω στην εμπειρία της κομμούνας, άλλαξε ο τρόπος που σκεφτόταν και ο Μάρξ και ο Έγγελς πολλά πράγματα, αλλά όχι μόνο αυτοί οι δύο, όλοι οι επαναστάτες της εποχής, μετά την κομμούνα αλλάζει συζήτηση, με πάρα πολλούς τρόπους. Ένα από τα άρθρα στο αφιέρωμα του περιοδικού που έχουμε στο κόκκινο, δύο από τα άρθρα μάλλον, τα τέσσερα συνολικά, παρουσιάζουν εντυπωσιακά τη συζήτηση μετά και αμέσως μετά το πώς αλλάζει ο τρόπος που βλέπουν τα πράγματα, αλλά και το αρκετά μετά, ότι μέχρι το 17 και τη νέα προσπάθεια στη Ρωσία, πώς η κομμούνα είναι σημείο αναφοράς για το πώς πρέπει να το κάνουμε, τι κράτος, για το τι δεν πρέπει να κάνουμε αυτή τη φορά, για να μην καταλήξουμε πάλι σε ματωμένη εβδομάδα,
η κομμούνα είναι το κέντρο των συζητήσεων σοσιαλιστές. Αλλά έχει αντοχή, νομίζω, όπως είπα, και 150 χρόνια μετά, όλη αυτή η εμπειρία έχει τεράστια σημασία να τη συζητάμε για τα συμπεράσματα που βγήκαν τότε. Κομμάτι της κληρονομιάς είναι αναμφίβολα ο ηρωισμός αυτών των τελευταίων 8 ημερών. Έχει περιγραφεί από αρκετούς ιστορικούς ως αυτοκτονικός η επιμονή να πέσουμε μέχρι τελευταίους. Με μια έννοια ήταν αυτοκτονικό η άμυνα μέχρι τέλους. Είναι κομμάτι της κληρονομιάς της. Είχε να κάνει με την επίγνωση ότι θα χαθούμε. Αν πάρουν το πάνω χέρι, μπορούσαν να φανταστούν τι τους περιμένει και τους περίμενε αυτό που τελικά έγινε. Αυτά που περιγράφηκαν για τους 30, 50 ή 80 χιλιάδες, ποιος ξέρει, σε νησιά κλπ. Είχε να κάνει και με το πόσο σημαντική ήταν η εμπειρία της κομμούνας για τους ίδιους. Εκτιμώ ότι έχοντας ζήσει αυτό το πράγμα, ακόμα κι αν δεν υπήρχε η αντεκδίκηση με αυτή τη μορφή αιματηρή, δεν υπήρχε περίπτωση για πολλούς από αυτούς να επιστρέψουν στην παλιά ζωή. Έχοντας γευτεί τις 72 αυτές μέρες, προτιμούσαν να πέσουν, ξέροντας ότι θα πέσουν, παρά να επιστρέψουν στο βούρκο στον οποίο είχαν ζήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια της ζωής τους. Είχαν γευτεί το πώς θα μπορούσε να είναι η ζωή αλλιώς και πολλοί από αυτούς δεν θέλαν να ζήσουν πια με τον παλιό τρόπο. Αυτό οδήγησε σε συγκλονιστικές μάχες και έπαιξε ρόλο στο πόσο τιμάται από την αριστερά και τις αμέσως επόμενων γενιών και ιστορικά η κομμούνα. Είναι κομμάτι του θρύλου της και της σημασίας της αυτή η αυτοθυσία και αυτή η προσήλωση που δείξανε το έρχονται στιγμές όταν έχουν φτάσει εκεί τα πράγματα σε τέτοιο ύψος ο αγώνας που ίσως είναι καλύτερα να πεθάνεις παρά να αποδεχτείς την επιστροφή, την είδα στην παλιά ζωή. Από τις ίδιες μέρες, σημείο που νομίζω αξίζει να σταθούμε, είναι από το άλλο στρατόπεδο, η αντεκδίκηση. Οι νεκροί, η εντολή να μην μείνει κανένας, οι εξορίες ήταν σε αποικίες φυλακισμένων, Καλλιδονία, ό,τι υπερπόντιο νησί στη μέση του Ατλαντικού είχαν καταλάβει οι Γάλλοι αποικιοκράτες στο παρελθόν, το κάναν φυλακή για να σταλούν εκεί οι πρώην κομμουνάροι. Γεμίσαν αυτά τα νησιά με πρώην κομμουνάρους, όπως και με Αλγερινούς που είχαν εξεγερθεί ταυτόχρονα σχεδόν ενάντια στην αποικιοκρατία. Βρεθήκαν όλοι μαζί σε αυτά τα μακρινά, τις υπερπόντιες κτίσεις της Γαλλίας φυλακισμένοι. Τα βασανιστήρια, όπως είπα και ούτω καθεξής. Η άγρια χαρά είναι το πιο για μένα εντυπωσιακό και τρομακτικό που συνόδευσε την αντεκδίκηση. Τις μέρες των σφαγών ο αστικός τύπος, ο σοβαρός, ο Κυριλαίου, προσέχει τα λόγια του, οι Times, τέτοια πράγματα της εποχής, διεθνώς. Πρώτον, ζητάνε κι άλλο. Δεν έχει χυθεί αρκετό αίμα. Εξοντώστε το κόκκινο τροκτικό του Παρισιού. Γράφονται τέτοια πράγματα. Και κυρίως βγαίνει μια άγρια χαρά στο εύπορο στρώμα του Παρισιού που γυρνάει επιτέλους στην πόλη του από τις Βερσαλίες που τολμήσανε οι ξυπόλοιτοι, όπως έγραφε ένας, τα τάγματα της Μπελβίλ μαγαρίζουν τις πανάκριβες λεωφόρους μας. Το μίσος που έβγαλαν για το ότι τόλμησε να γίνει αυτό μεταφράστηκε σε μια απίστευτη χαρά τις μέρες των σφαγών. Ένα από τα περιστατικά ήταν ότι οι πλούσιες κυρίες της εποχής αρέσκονταν να πηγαίνουν να τους κάνουν ξενάγηση στα μπουντρούμια για να πειράζουν με τα ομπρελίνα να κάνουν πόουκ τις φυλακισμένες εργάτριες που αργοπεθαίνανε και το απολαμβάνανε. Είναι ένα τέτοιο κλίμα που σοκάρει εκείνη την εποχή το πόσο πρώτον θα πληρώσετε που τολμήσατε και δεύτερον να εξαφανιστεί από την μνήμη. Οι δολοφονίες ήταν να μην μείνει πρωταγωνιστής που το έζησε και το έκανε πράξη για να το μεταδώσει την ίδια τη μνήμη του γεγονότος. Δεν το πετύχανε. Κάποιοι θρυνούσαν. Χρόνια μετά μια εφημερίδα έγραφε ότι διαφύγανε του αίματος καμιά 60.000 άνθρωποι. Τι κάνουμε, γιατί τους αφήσαμε.
Και δοκίμαζαν και με άλλους τρόπους. Η λάσπη στην κομμούνα, αυτά που έλεγα πριν ότι λέγανε στους στρατιώτες τους 200.000 εχμάλους για να τους φανατίσουν, αυτά έγιναν η κυρίαρχη αφήγηση, οι 72 μέρες των παγανιστικών εσχρών στο Παρίσι, που πυρπολίσαν από μόνοι τους την πόλη, ένας διάσημος μύθος για το θέμα. Η αρχιτεκτονική της εποχής, το Παρίσι αναπλάθεται μετά την κομμούνα για να μην μείνει τίποτα που να θυμίζει κομμούνα. Μνημεία στη δημοκρατία, με δέλτα κεφαλαίου εννοούν τη γαλλική δημοκρατία, το κράτος, τη Ρεπουμπλίκ, έτσι. Με πιο εμβληματικό ότι στην Μπελβίλ, ναι, στην Μπελβίλ, εκεί που ξεκίνησαν όλα, υψώνεται η Σάκρ Κέρ, μια εκκλησία, που ο δημιουργός της το δηλώνει ως πρόθεση, δεν κρύβεται, ότι σε αυτόν τον τόπο που διάλεξε ο Σατανάς να ξεκινήσουν τα παγανιστικά σατουρνάλια που διέλυσαν τη Γαλλία, επαναδιεκδικούμε αυτή τη γειτονιά στο όνομα του έθνους και του Χριστού και φτιάχνουν τη Σάκρ Κέρ. Μια πολυτελή, γκροτέσκα εκκλησία για τον καθολικισμό που είχε πληγεί από το διαχωρισμό εκκλησίας κράτους που τολμήσανε οι κομμουνάροι. Έδειξε πόσο σημαντική ήταν η κομμούνα για να επιχειρήσουν τόσο πολύ να τη διαγράψουν. Έδειξε κυρίως κάτι που πρέπει να εντυπωθεί στη μνήμη νομίζω όλων μας. Το που είναι ικανή να φτάσει η αστική τάξη όταν το πράγμα χοντρένει όντως και όταν νιώθει ότι απειλείται. Όσο η εξουσία τους είναι σταθερή, είναι η τάξη που έχει την πολυτέλεια να λέει ότι οι διαδηλωτές είναι οι βίαιοι, εμείς δεν είμαστε με τη βία, εμείς είμαστε οι πολιτισμένοι, εμείς είμαστε με τη δημοκρατία και αυτά. Όταν ζορίζονται και απειλούνται όντως, είναι εντυπωσιακό δείγμα το πώς αντιμετώπισαν την κομμούνα. Πήγαν περίπατο και τα καθώς πρέπει και τα περί βίας από όπου και αν προέρχεται. Εξαπέλυσαν λουτρό αίματος και χαίρονταν και ήταν και περήφανοι γιατί αυτό θεωρούσαν ότι έπρεπε να γίνει. Άρα κλείνοντας, κομμούνα, πολύ σκληρή ήττα, της ταιριάζει απόλυτα μια φράση της Ρόζας Λούξεμπουργκ, πού θα ήμασταν χωρίς αυτές τις ήττες. Πουθενά. Δεν θα υπήρχαμε χωρίς τέτοιες ήττες. Δεν ξέρουμε αν θα μπορούσε να νικήσει, αλλά το ότι προσπάθησε και άνοιξε το δρόμο, έχει αναντικατάστατη αξία. Όπως κάθε προσπάθεια που επιχειρεί, κρατάει ζωντανό την προοπτική να αλλάξουμε στον κόσμο και έχει αξία ακόμα και όταν ιτάται. Μας έδειξαν οι κομμουνάροι και οι κομμουνάριες ότι γίνεται και αυτό είναι που τρόμαξε τόσο πολύ τους από πάνω τότε και ακόμα στη Γαλλία θα περίμενε κανείς 150 χρόνια μετά να μοιάζει εύκολο να το ενσωματώσουν. Πολύ παλιά ιστορία, να λένε και αστικές εφημερίδες, αφιέρωμα στην κομμούνα, τι έγινε τότε. Υπάρχει ακόμα εμπάθεια και προσπάθεια να θαυτεί. Ο αστικός τύπος στη Γαλλία επιτιθόταν σε όποια συλλογικότητα της αριστεράς άφηνε ένα λουλούδι στον τοίχο των κομμουνάρων, ένα μνημείο για τις εκτελέσεις του, ότι δεν είναι δυνατόν να θυμάστε και να συζητάτε ακόμα την κομμούνα. Αυτό κράτησε για δεκαετίες τέλος πάντων, από τότε μέχρι σήμερα, γιατί έδειξε ότι γίνεται. Η κομμούνα έδειξε περίπου στην εποχή της, πολλά έχουν αλλάξει από τότε, αλλά έδειξε τη λογική του πώς γίνεται η αυτενέργεια της εργατικής τάξης, το πώς μπορεί με δημοκρατικό τρόπο να κυβερνήσει. Έδειξε λάθη που δεν πρέπει να επαναλάβουμε, αφέλειες που έδειξε. Υπήρξε υπόδειγμα αυτοθυσίας, όπως είπαμε, και ακόμα και με την ήττα της, τη σκληρή ήττα, τη σφαγή της, λειτουργεί ως προειδοποίηση για το τι θα κάνει το θηρίο άμα το πειράξεις και δεν είσαι αποφασισμένος να το σκοτώσεις κιόλας για να μην το αφήσεις να σε κατασπαράξει αυτό. Η Λουίς Μισελ, περιγράφοντας και την αφέλεια της κομμούνας να μην πάρει σκληρά μέτρα, να μην επιτεθεί στις Βερσαλίες πρώτη, να ελπίζει ότι θα οικοδομήσει ένα όμορφο Παρίσι και με το παράδειγμα θα πάνε όλα καλά. Και η συντριβή της, το συνόψε η Μισελ λέγοντας ότι υπήρξαμε πολύ γενναιόδοροι
Μας ξεριζώσατε την καρδιά γι' αυτό. Ίσως να ήταν για καλό, για την επόμενη φορά που θα επιστρέψουμε θα ήμασταν elated. Συμπύκνωσε το συμπέρασμα και το συνέστημα της ματωμένης εβδομάδας και το πώς επόμενες γενιές Ρωσία υπήρξαν με την καλή έννοια ανελέητες αυτή τη φορά απέναντι στον αντίπαλο, γιατί δεν πρέπει απλά να ξαναπροσπαθούμε και να ξαναπροσπαθούμε και να καταλήγουμε πάντα σε ήττες. Πρέπει να εμπνεώμαστε, αλλά πρέπει να μαθαίνουμε και από τα λάθη τις αδυναμίες των παλιών, για να το κάνουμε κάποια στιγμή σωστά και νικηφόρα.